Με ψήφισμα που ενέκρινε η Διαρκής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, καλεί τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως ενέργειας κατά των Ουκρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Το κείμενο το υποβλήθηκε από την Πολωνία και τον Καναδά και εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Με αυτό το κείμενο, με αυτό το ψήφισμα, ζητούν να παραμείνει ο Ουκρανικός έλεγχος σε όλες τις Ουκρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας. Να πούμε ότι 26 χώρες ψήφισαν αυτή την καταγγελία κατά της Ρωσίας. 2 ήταν οι αρνητικές ψήφοι, από τη Ρωσία και την Κίνα, ενώ απήχαν το Πακιστάν, η Ινδία, η Νότια Αφρική, η Σενεγάλη και το Βιετνάμ. Να σας πω επίσης ότι νωρίτερα ήχησαν οι καμπάνες στις σημαντικότερες και μεγαλύτερες εκκλησίες της Ευρώπης, σε Παρίσι, Ρώμη, Κορνιλία, ως ένδειξη πένθους για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν από τη ρωσική εισβολή, αλλά και για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον ουκρανικό λαό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Καθεδρικών Ναών ανακοίνωσε ότι οι εκκλησίες από την Νορβηγία ως τη Μάλτα και από την Ισπανία ως την Ουκρανία δεν θέλουν να παραμείνουν σιωπηλές απέναντι στον πόλεμο. Έτσι λοιπόν, ένα λεπτό για κάθε ημέρα αυτού του παράλογου πολέμου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ήχησαν οι καμπάνες επί 7 λεπτά, όσες είναι και οι ημέρες όπου μένεται αυτός ο πόλεμος, και συμπληρώνει η ανακοίνωση ότι με το κουδούνισμά τους προσευχόμαστε για όλους όσοι επηρεάζονται από αυτόν τον πόλεμο. Με το κουδούνισμα προσευχόμαστε για ειρήνη, καταλήγει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Καθεδρικών Ναών. Ενώ να σας πω ότι λίγο νωρίτερα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει και καταδικάζει την διακοπή μετάδοση ειδήσεων από τα δίκτυα Russia Today και Sputnik. Όπως αναφέρει λοιπόν ο Περισσός, η διακοπή μετάδοση ειδήσεων στην Ελλάδα από τα ειδησιογραφικά δίκτυα Russia Today και Sputnik, μέσα και από το μπλοκάρισμα των αντίστοιχων ιστοσελίδων τους, είναι ενέργεια απαράδεκτη και επικίνδυνη, ενώ τροφοδοτεί απειλές σε βάρος δημοσιογράφων και εργαζομένων σε αυτά τα μέσα. Αυτή η ενέργεια δεν στρέφεται πραγματικά κατά της απαράδεκτης ρωσικής εισβολής, αλλά είναι ενταγμένη στην προσπάθεια επικράτησης της προπαγάνδας και των fake news που εκπορεύονται μονομερώς από την ευρωατλαντική πλευρά και αξιοποιούνται από την κυβέρνηση για να δικαιολογηθεί η εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Η κυβέρνηση, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έχει τεράστια ευθύνη για αυτή την πρακτική που ανοίγει επικίνδυνους δρόμους και γι' αυτό πρέπει εδώ και τώρα να σταματήσει.